Αντί να μπλοκάρει τα κινητά των κρατουμένων, το πανάκριβο σύστημα που τοποθετείται για αυτό το σκοπό στις κεντρικές κατάφερε να μπλοκάρει το σήμα στα κινητά των κατοίκων μιας ολόκληρης περιοχής. Για 4 ημέρες οι κάτοικοι στον Άγιο Ανδρέα διαμαρτύρονταν ότι χάθηκε το σήμα από τα τηλέφωνά τους. Αγανακτισμένοι, αποτάθηκαν μέχρι και στην αστυνομία, ζητώντας εξηγήσεις. Το θέμα είχε εξελιχθεί σε σπαζοκεφαγιά για την ηλεκτρομηχανολογική υπηρεσία και τους παρόχους κινητής που από το περασμένο Σάββατο προσπαθούσαν με ειδικό εξοπλισμό να εντοπίσουν την πηγή των παρεμβολών. Από την αρχή εκτιμήθηκε πως ίσως το πρόβλημα να οφειλόταν σε παράνομη εγκατάσταση αναμεταδότηση σήματος κινητής τηλεφωνίας εντός των φυλακών είτε σε αύξηση του σήματος που εκπέμπουν εταιρείες κινητής από τα κατεχόμενα. Τελικά χθες διαπιστώθηκε ότι το πρόβλημα οφειλόταν σε πομπό του συστήματος που βρίσκεται υπό εγκατάσταση στον περίβολο των κεντρικών. Ο πομπός ξεχάστηκε αναμένως κατά τη διάρκεια των δοκιμών από την περασμένη Πέμπτη. Και το χειρότερο ήταν γυρισμένος προς την περιοχή του Αγίου Ανδρέα, προκαλώντας εμπλοκή στα κινητά των περιοίκων. Για το θέμα πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι σύσκεψη στο τμήμα ηλεκτρονικών επικοινωνιών παρόντων στελεχών της αναδόχου εταιρείας για να μην επαναληφθούν τα ίδια παρατράγουδα. Όσες φορές θα γίνεται μια δοκιμή για να δοκιμαστεί το σύστημα, θα ειδοποιούνται οι κάτοικοι της περιοχής να είναι προετοιμασμένοι. Υπουργός διαμήνυσε ότι το σύστημα δεν θα παραληφθεί εάν αποδειχθεί προβληματικό. Για να το παραλάβουμε, θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι δεν προκύπτουν προβλήματα. Πρώτα είναι υποχρέωση της εταιρείας. Υπό κανονικές συνθήκες, το σύστημα απενεργοποίησης κινητών, το οποίο δεν έχει ακόμη παραδοθεί, θα εκπέμπει σήμα εμπλοκής μόνο μέσα στον χώρο των φυλακών και μάλιστα μόνο σε συγκεκριμένες πτέρυγες.